Μία εθελοντική δράση της εθελοντικής ομάδας Save Your Hood. Έχουμε φιλοξενήσει εκπροσώπους. Πάμε στον κύριο Τίμο Λουτριώτη. Καθώς οι εθελοντές εκεί καθάρισαν την παραλία στον Καράβολα, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ευαισθητοποιημένη νέα γενιά, μέλη της ομάδας, βγαίνουν μπροστά, απευθύνουν κάλεσμα και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε στον κύριο Λουτριώτη. Την καλησπέρα μας. Για πείτε μας αναφορικά με την τελευταία δράση. Η τελευταία δράση, όπως βλέπουμε, έγινε στο μέρος του Καράβολα, στην παραλία της Αγουγάρας. Βέβαια, λόγω κρουσμάτων COVID δεν ήμασταν πάρα πολλά άτομα. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι δράσεις συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς. Και, όπως βλέπετε, προσπαθούμε για το καλύτερο του τόπου μας, για την καθαρή εικόνα της παραλίας και γενικά... Οι δράσεις που κάνουμε είναι έντονες τον τελευταίο καιρό. Έχουμε πάει και σε κάποια φαράγγια όπως το Κουναβιανό και γενικά θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς στο να είναι όλα τα πράγματα καθαρά. Οι εικόνες που αντικρίζετε, τα σκουπίδια που μαζεύετε, προβληματίζουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάθε χθες και χειρότερα. Κάθε χθες και καλύτερα. Ειδικά φέτος η εικόνα μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ο όγκος των σκουπιδιών είναι σίγουρα διπλάσιος από πέρσι. Σίγουρα σε αυτό έχουν συμβάλει τα κακά καιρικά φαινόμενα που ήταν φέτος πολύ πιο έντονα από άλλες χρονιές. Αλλά εμάς μας στεναχωρεί η εικόνα αυτή. Έχει διπλασιαστεί όγκος και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουμε να καθαρίζουμε συνέχεια όλα τα μέρη. Αν δεν μπει φρένο σε αυτό το λανθασμένο ανθρώπινο παράγοντα και στην οτροπία, όσες εθελοντικές δράσεις και αν προγραμματίζουμε, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Θα μένει το όμορφο μήνυμα το οποίο στέλνεται, αλλά όπως είπα, κάθε χθες, κάθε πέρυσι θα είναι και καλύτερο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να σας γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε στις δράσεις σας? Στη σελίδα του Save Your Hood Ηράκλειο, από εκεί πέρα μπορούν να ενημερωθούν όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε μια δράση από τις επόμενες. Συνήθως οι δράσεις είναι Σαββατοκύριακα, ναι. Κυριακή συνήθως, οπότε θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε νέα μέλη και να είμαστε όλοι μια παρέα και να βοηθάμε το καλό του τόπου μας. Μάλιστα. Κύριε Λουτριώτη, ξέρετε, έχουμε αδυναμία στην ομάδα σας. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να συνεχίσετε το ίδιο δυνατά όπως μας έχετε συνηθίσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,